Στα χαρτιά παραμένουν οι περιορισμοί στις συναθρήσεις και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης της πανδημίας. Ο κορονοϊός κάνει πάρτι σε συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Η Ελλάς ετοιμάζει δικογραφία για το χθεσινό συλλαλητήριο, ενώ ασκήθηκε δίωξη κατά του Προέδρου της ΠΟΕΔΗ. Η πρώτη δίωξη ασκήθηκε στον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗ, Μιχάλη Γιαννάκο, για τη συγκέντρωση της 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Υγείας. Είναι για απήθεια με βάση τον νόμο για τις συναθρήσεις, αφού η πορεία παρά τις εκκλήσεις της αστυνομίας δεν έμεινε στο πεζοδρόμιο αλλά έκλεισε το οδόστρωμα. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ μίλησε στο Γιάννη Ευσταθίου. Δεν δεχόμαστε υποδείξεις από την αστυνομία, δεν θα εφαρμόσουμε το νέο αντισυνδικαλιστικό νόμο. Είναι απάντηση αυτή! Αλλά και σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση του Συνδικάτου Επισιτισμού ήταν άλλη μια απειλή για τη δημόσια υγεία, αφού όπως είπαν οι ίδιοι συνδικαλιστές, ο νόμος παραβιάστηκε. Με την σημερινή απαγόρευση της συγκέντρωσής μας, επειδή έχουμε πάνω από 100 άτομα. Ούτε υπεύθυνο της συγκέντρωσης όρισαν. Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας των διαδηλωτών και σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο οποίο πρόσκειται το Συνδικάτο, το λέει καθαρά. Αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Η κυβέρνηση έχει ευθύνες και οφείλει τώρα να καταργήσει αυτόν τον κατάπτυστο νόμο. Ευθύνες εκ των υστέρων αναζητούνται για το πάρτι κορονοϊού στο χθεσινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Δεν μπορούσαμε να επιβάλλουμε πρόστιμα εκείνη την ώρα, διότι καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε ένταση και μπορεί και επεισόδια. Αξιωματικοί της Ελλάς σχηματίζουν δικογραφία για να ασκηθούν διώξεις για διασπορά του κορονοϊού, αφού αποστάσεις δεν υπήρχαν ούτε για αστείο. Πολλαπλάσιοι συγκεντρωμένοι από το όριο των 100 ατόμων ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, η πορεία δεν αναγγέλθηκε και δεν ορίστηκε διοργανωτής. Πολύ απλά, για να μην αναλάβει κανείς την ευθύνη.